Ήταν πολλά. Αλλά να σου πω, είμαι αισιόδοξη ότι το 20 θα είναι η χρονιά μας όλων όσων περάσαμε δύσκολα το 19. Ναι. Κάπως έτσι πάει. Άμα περάσεις δύσκολα, μετά έρχεται και στο ξεπληρώνει, ρε παιδί μου, κάτι σου δίνει. Ναι. Ή άμα δεν σου δίνει, πρέπει να το ζητάς. Να λες, OK, εντάξει, έκοψα το γυρί μου, τώρα φέρε καλά. Μπράβο. Κάπως έτσι. Εγώ κάπως ζητώ έτσι. Το τώρα πολλά έντονα. Οπότε νομίζω ότι είναι να φέρει. Να φέρει το 20. Μπήκε αισιόδοξα, οπότε εύχομαι ότι θα συνεχίσει έτσι καλά. Το 19 ήταν δύσκολο από πλευράς επαγγελματικής, από πλευράς προσωπικής, από ποια... Επαγγελματικά δεν έχω... είμαι OK, ενώ τα πιο πολλά προσωπικά, οικογενειακά, έτσι, είχαμε κάποιες απώλειες στην οικογένεια και κάποια προβλήματα υγείας, τα οποία επηρεάσαμε εμένα πολλά. Είσαι ευαίσθητο παιδί. Ναι, να σου πω, δείχνω πάρα πολλά δυναμική και προσπαθώ να το κρύβω όσο πιο πολλά μπορώ και όσο πιο πολλά γίνεται, αλλά το 19 έσπασα. Ναι. Ναι. Κοίταξε, είναι πράγματα που, Χριστιανά μου, δεν μπορείς να τα... όσο δυνατός και να είσαι και δυναμικός, είσαι άνθρωπος. Εγώ δεν ξέρω τι συνέβη, αλλά ειδικά όταν έχει να κάνει με υγεία, όταν έχει να κάνει με τους ανθρώπους που αγαπάμε, όταν έχει να κάνει με απώλεια, νομίζω δεν είναι κανείς τόσο δυνατός που να μην λυγίσει και εκεί νομίζω ότι δεν πρέπει να το κρατάμε. Εκεί νομίζω πρέπει να το μοιραζόμαστε για να είναι πιο ανάλαφρο, να είναι πιο υποφερτό. Ναι, άμα έχεις ανθρώπους δίπλα σου που σε στηρίζουν, εγκάλλουν πολλές φορές να ξέρεις ότι να πέσεις αλλά να σε σηκώσουν, να δώσουν το χέρι τους και να σηκωθεί. Ναι. Οπότε νιώθω ότι επέρασα... Όχι μόνο εγώ, η οικογένειά μου γενικά περάσαμε δύσκολα, αλλά είχαμε ανθρώπους δίπλα μας που μας έδωσαν το χέρι τους, καταφέραμε να ξανασηκωθούμε σιγά σιγά και το 20 θα είναι κάτι. Τούτο είναι πολύ σημαντικό. Τούτο είναι πολύ σημαντικό. Ξέρεις ότι πάντα βρίσκονται άνθρωποι και μπορεί να μην είναι αυτοί που περιμένεις να είναι, μπορεί και να είναι. Αλλά μπορεί και να μην είναι, ρε παιδί μου, να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα περίμενες ότι θα σου στεκόταν. Δεν είναι τόσο κοντά σου. Είναι, ξέρω εγώ, ένας γείτονας που λέτε ένα γεια. Και μπορεί να σου πει μια κουβέντα και να είναι σαν να έχεις πάρει ένα μήνυμα, ας πούμε, που το χρειάζεσαι εκείνη την ώρα. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, ωραία. Έχεις όμως κάτι χαρούμενο να θυμηθείς από το 19. Έχεις κάτι αστείο να θυμηθείς από το 19. Κοίτα, έχω πολλά χαρούμενα και πολλά αστεία, γιατί το 19 ήταν μια χρονιά στην οποία ταξίδεψα πάρα πολλά, που είναι μία από τις λατρείες μου, οπότε έχω πολλά ωραίες στιγμές να θυμούμαι. Πού πήγες? Πήγα Ελλάδα, καμπόσο, πήγα Αγγλία, γύρισα γενικά, έκανα τα ταξίδια μου και ήταν η δύναμη μου. Ναι. Το ότι έφευκα, άλλαζα περιβάλλον, βοηθούσε με στο να επανακτήσω τις δυνάμεις. Ναι. Ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό το δεν είναι πάντα πολύ τέλεια τα ταξίδια. Ναι. Είναι ανάγκη πολλές φορές να ξεφύγεις, να πάρεις επιρροές από αλλού. Ναι. Γιατί ζούμε σε ένα μικρό κόσμο στην Κύπρο. Και είναι κακό να νομίζουμε ότι αυτό είναι που ζούμε εδώ. Δεν είναι αυτό. Υπάρχουν άλλες νοοτροπίες, υπάρχουν διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικός τρόπος σκέψης. Ναι, και είναι καλό να μπολιαζόμαστε, να πηγαίνουμε να παίρνουμε μια εικόνα, να αλλάζουμε λίγο, να λέμε «Α, μπορείς να το δεις και αλλιώς αυτό το πράγμα». Και να σου πω, πάντα όταν περνάς κάτι θεωρείς ότι μόνο εσύ το περνάς, ότι είναι τεράστιο. Ναι. Αν κοιτάξεις γύρω σου, πάντα υπάρχουν πιο σοβαρά προβλήματα. Ναι. Δηλαδή όσο σοβαρό είναι το πρόβλημα που περνάς εσύ, πάντα υπάρχουν ακόμα πιο σοβαρά. Και με το να κάνω ταξίδια, περνούσα καλά, διασκέδαζα, αλλά ταυτόχρονα έβλεπα και τον κόσμο γύρω μου, τα προβλήματα που είχε, και λέω, OK, εντάξει. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, ναι. Άμα περπατάς μες στους δρόμους της Αθήνας και σκοντάφτεις πάνω στους αστέγους, εκεί λες δόξα τω Θεώ. Ακριβώς. Εμείς γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Γνωριζόμαστε ίσως από την πρώτη, ήταν η πρώτη σου σειρά, Μπαλόνια. Ναι. Μάλιστα. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε, έχεις κάνει πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να μου πεις πώς έχεις βιώσει εσύ αυτά τα χρόνια στην δουλειά μας, αν έχεις περάσει όμορφα, αν έχεις περάσει δύσκολα, αν έχεις απογοητευτεί. Πώς ήταν αυτή η περίοδος, μεγάλη? Ναι, μεγάλη περίοδος. Εκτός από μεγάλη. Πραγματικά νιώθω και τυχερή και ευλογημένη που είχα την τύχη να κάνω τόσα πολλά πράγματα στο συγκεκριμένο χώρο. Δεν ξέρω
πώς την εβίωσα. Εγώ είμαι πολλά συνειδητοποιημένη. Ναι. Δεν νιώσα ποτέ ότι πήραν τα μυαλά μου αέρα. Ναι. Βέβαια, τούτο να το κρίνουν οι δικοί μου άνθρωποι που με ζήσαν και ξέρουν ναι. πώς ήμουν και πώς συμπεριφερόμουν ανάλογα με τις καταστάσεις. Αλλά νομίζω ότι όλα τα χρόνια τούτα πήρα πάρα πολλά, εξελίχθηκα σαν άνθρωπος κυρίως ναι. και σαν καλλιτέχνης, αν το θέσουμε έτσι. Και ήταν πολλά όμορφα. Απογοητεύτηκα από κάποια πράγματα. Θα σου το κρύψω. Δηλαδή, και από συμπεριφορές, και από αντιμετώπιση προς εμένα από κάποιους ανθρώπους που περίμενα κάποιον άλλον ή που ναι. μου υπόσχονταν κάτι άλλο. Ναι. Και ήταν απλά υποσχέσεις. Αλλά συμβαίνουν. Ξέρω ότι έτσι είναι η ζωή γενικά. Οπότε δεν είναι μόνο στον συγκεκριμένο χώρο, είναι σε ναι. όλους τους χώρους. Και νομίζω ότι είναι κομμάτι της ωριμότητάς μας. Το να μην ζούμε στα σύννεφα και να μην απογοητευόμαστε κάθε φορά που συναντούμε κάτι που δεν ναι. το περιμέναμε, γιατί εντάξει, συμβαίνουν. Να σου πω, όταν είσαι ναι. μικρός, είσαι νέος ναι. στο συγκεκριμένο ναι. χώρο ή σε ναι. οποιοδήποτε χώρο, ό,τι και να σου πούν, ό,τι και να σου τάξουν, πιστεύεις το. Ναι. Λες, έτσι είναι να είναι. Ναι. Στην πορεία συνειδητοποιείς ότι ήταν έτσι για τη συγκεκριμένη ναι. στιγμή. Δεν θα ναι. ισχύει μετά. Οπότε, ναι, πλέον που έχουν περάσει τα χρόνια, μπορώ να πω ότι δεν έχω κανέναν παράπονο που κανένα. Ωραία. Δούλεψα πάρα πολλά για να πετύχω όσα επέτυχα. Μου ήρθαν έτσι στα πόδια μου. Γιατί πολλοί ναι. λέουν ότι είσαι μέσο και κατάφερε τα. Δεν είχα κανένα μέσο, δεν ήξερα κανένα. Εσύ ξέρει τα πολλά καλά. Εγώ γιατί... μπορώ να το επιβεβαιώσω. Ναι. Κανέναν. Ναι. Και πραγματικά νιώθω πολλά τυχερή γιατί δούλεψα, αλλά ανοιχτήκα μου πόρτε. Ναι. Όμως θέλω να πω και σε όσους μας παρακολουθούν και θέλουν να ακολουθήσουν το επάγγελμα, ότι πρέπει να δουλέψουν. Και αν δουλέψουν, να ανοιχτούν οι πόρτες. Ναι. Χωρίς να ξέρουν κανένα. Γιατί έτυχε μας. Και έχουμε πολλά παραδείγματα. Εκτός από μένα, ξέρω πολλούς. Πάρα πολύ, βεβαίως. Ναι. Και εγώ είμαι από αυτούς. Ναι. Ναι, δεν είχα ναι. κανένα μέσο, ας πούμε. Λοιπόν, το συζητούσαμε. Ναι. Λοιπόν. Και είσαι όμως τώρα, βρίσκεσαι και σε έναν άλλο χώρο επαγγελματικά. Ναι. Τώρα έχει περίπου 1,5 χρόνο ναι. που... Συνεχίζεις εκεί. Συνεχίζω, ναι. ναι. Είμαι στο καζίνο, ο κόσμος ναι. ξέρει το. Ναι. Είμαι πολλά ευχαριστημένη και ναι. επίασε τη δουλειά πολλά συνειδητά. Δηλαδή ήταν μια παρόρμηση ή ναι. κάτι το οποίο ήθελα να κάνω έτσι για το κέφι μου για λίγο ναι. καιρό και να φύγω. Ναι. Καλώς ή κακώς, το επάγγελμα μας έλειω μετέωρο. Βεβαίως. Οπότε ήθελα να έχω τη σιγουριά. Γιατί μεγαλώνοντας, έχεις πιο πολλές απαιτήσεις και πιο πολλές υποχρεώσεις. Ναι. Οπότε ήθελα να έχω ένα σίγουρο εισόδημα, αλλά να κάνω ταυτόχρονα και κάτι που να μου αρέσει. Η αλήθεια, όταν πήγα για κάτι άλλο και προτείνα μου μια άλλη θέση, και είπα, okay, να το δοκιμάσω. Ναι. Στο να το δοκιμάσω... Γιατί είχες πάει, καταρχάς. Για host. Ναι. Και όλοι μου υπάρχει και η θέση του dealer, αν σε ενδιαφέρει. Okay, να το δοκιμάσουμε. Και τι είναι η θέση του dealer? Είσαι στα τραπέζια. Ναι. Δηλαδή, ό,τι έχει να κάνει με παιχνίδι, είτε έχει να κάνει με πόκερ, είτε έχει ναι. να κάνει με ρουλέτα, οτιδήποτε. Και είπα, okay, να το δοκιμάσω. Δεν ναι. είχα ιδέα ναι. που τίποτε απολύτως. Στην πορεία έγινε μου έτσι πολλά μεγάλη αγάπη. Ναι. Πάθος σαν επάγγελμα. Ναι. Δεν θα με ρίζα πω σε καζίνο να παίξω. Εν του στυλ μου, αλλά σαν επάγγελμα αρέσκει μου πάρα πολλά. Ναι. Πάω στη δουλειά μου και χαίρομαι που πάω στη δουλειά μου. Είχες έτσι κάποιες ιστορίες με τους πελάτες που σε αναγνωρίζουν, ναι. σχολιάζουν, τι σου λένε? Κοίτα, έχω συνέχεια ναι. τις ιστορίες. Πολλές φορές είναι μπροστά μου και ακούω τους ψιθυρίζουν και λέω, τούτη είναι. Ναι. Στην αρχή ήταν και λίγο οι πελάτες, εσύ ηθοποιός, τι κάνεις? Ναι. Δουλεύω. Ναι, δηλαδή ναι. Δεν το θεωρούσα κάτι περίεργο, κάτι παράξενο. Πολλοί τα γιώμα μου συγχαρητήρια. Ναι. Και μπράβο σου που κάνεις κάτι για να έχεις τα προς το ζήν σου και δεν τρέπεσαι. Βεβαίως. Μα η δουλειά είναι ντροπή. Και συγκεκριμένη δουλειά, πραγματικά εγώ χαίρομαι την, οπότε... Ναι. Αλλά, ξέρεις, υπάρχουν κάποιοι πελάτες που είναι θαμώνες ναι. και γίναμε και λίγο φίλοι. Περνούμε ωραία. Ναι. Και ναι, αρέσκει μου.
Μπράβο, αγάπη μου, μπράβο. Είναι πολύ σημαντικό να βρίσκουμε λύσεις, γιατί εντάξει, το επάγγελμά μας πουθενά στον κόσμο δεν έχει σιγουριά. Ναι. Ειδικά στην Κύπρο. Πάντα οι ηθοποιοί αναγκάζονται να βρουν και ένα άλλο τρόπο να έχουν ένα εισόδημα. Είτε είναι μια επιχείρηση, είτε είναι ένα κατάστημα, είτε είναι κάτι άλλο που μπορείς να κάνεις ταυτόχρονα. Ναι. Αλλά δεν έχει σταματήσει την υποκριτική. Συνεχίζεις, εργάζεσαι. Ναι. Κάνω το μεταπτυχιακό μου πάνω στο θέατρο. Α, πάρα πολύ ωραία. Είμαι συνέχεια σε εγρήγορση. Πού κάνεις μεταπτυχιακό?